προσπαθούν ουσιαστικά να εντοπίσουν ποιες είναι αυτές οι ουσίες που αποθούν ή ελκύουν τα κουνούπια με σκοπό να δημιουργήσουν καινούργια εντομοποθητικά. Επίσης, τα κουνούπια μπορούν και μας βλέπουν με τα σύνθετα μάτια τους, ανοιχνεύουν πολύ εύκολα την κίνηση και το χρώμα. Γι' αυτό λοιπόν έντονα χρώματα που ξεχωρίζουν μας κάνουν πολύ πιο εύκολα θυράματα για τα κουνούπια, σε αντίθεση με χρώματα που συγχωνεύονται με το περιβάλλον. Τώρα, η λύση στο πρόβλημα των κουνουπιών είναι αυτό που λέμε εμείς οι επιστήμονες, τα ολοκληρωμένα προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών, το integration δηλαδή. Σήμερα αυτό που γνωρίζουμε και το γνωρίζουμε πολύ καλά είναι ότι δεν υπάρχει μία λύση στο πρόβλημα. Δεν υπάρχει ένα εντομοκτόνο που θα μας λύσει το πρόβλημα. Δεν υπάρχει μία μέθοδος και μία τεχνολογία που θα καταπολεμήσει τα κουνούπια. Χρειαζόμαστε όλα τα εργαλεία, όλες τις διαθέσεις μεθοδούς και τις χρειαζόμαστε παράλληλα και ταυτόχρονα προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών αποτελείται πρώτον από συστήματα παρακολούθησης, δηλαδή συστήματα εποπτείας των κουνουπιών και των περιβαλλοντικών συνθηκών. Δεύτερον, εντοπισμός των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και προσπάθεια μείωσής τους. Δηλαδή, αν μπορούμε να εξαλείψουμε κάποιες εστίες, θα το κάνουμε πριν ψεκάσουμε. Ο ψεκασμός δεν είναι πανάκια. Τρίτον, βιολογική και χημική καταπολέμηση των ανήλικων στάδιων των κουνουπιών, δηλαδή του αυγού, της προνήτης και της νύφης, τα οποία και βρίσκονται στο νερό. Προσπαθούμε δηλαδή να καταπολεμήσουμε το κουνούπι στην πηγή του, πριν γίνει πρόβλημα και αρχίσει και μας τσιμπάει. Τέταρτον, βιολογική και χημική καταπολέμηση των ενήλικων κουνουπιών, που είναι αυτά που μας τσιμπάνε. Πέμπτον, ενημέρωση του κόσμου για νομικά μέτρα προστασίας, που σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάνουμε κάτι τέτοιο. Και τελευταίον, έρευνα για βελτίωση των προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών. Η έρευνα είναι πάρα πολύ σημαντική για το μέλλον. Εμείς οι ερευνητές προσπαθούμε να αντιληφθούμε σήμερα ποια θα είναι τα προβλήματα του αύριο και προσπαθούμε από τώρα να βρούμε λύσεις.